Σήμερα τα φώτα κι φωτισμοί και χαρά μεγάλη τα φέντη μας. Καλημέρα Βιετνάμ, good morning Βιετνάμ. Σήμερα είναι 14 Ιανουαρίου 2021. Κοντολογής, πρέπει να σας εξηγήσω αυτή τη στιγμή how, πόσο σημαντικά είναι τα θέματα της χειραγώγησης μάζας, τι συμβαίνει με άλλους ανθρώπους που είναι στη θέση μου. Υποθέτω στην ίδια ή σε μικρότερης κλίμακας κίνδυνο, χειραγώγηση κτλ. Ένα φαινόμενο που σας αφορά όλους, είτε θέλετε να ακούσετε, είτε δεν θέλετε, είτε θέλετε να συμμετάσχετε, είτε όχι. Πιστέψτε με όμως, σας αφορά όλους. Καταρχήν χαίρετε να έχετε μια καλή μέρα και μην ξεχνάτε ποτέ ότι σε αυτή τη ζωή δεδομένο δεν είναι τίποτα. Ούτε ο ίδιος σας ο Θεός, ούτε ο ίδιος σας ο εαυτός. Αμπελοφιλοσοφίες. Α ξεκινήσω με το εξή. Κάποτε πριν χρόνια, στο στάδιο της Αγγλίας, στο Wembley, εφάρμοσαν μία τακτική που λέγεται χειραγώγηση μάζας και συντονισμός υλικού εδάφους με ποδοβολητά Πατημασιές δηλαδή. Ντουν, 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 ντουν. Τι συνέβη όμως εκεί. Η ποδο... Σφαιροφιλία μπήκε στα χρόνια της τρομοκρατίας προκειμένου τα επόμενα χρόνια να στρέψουν το κοινό του, των ανθρώπων, όπως α, της πολιτικό-φιλοφιλίας και άλλα θέματα, σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, με σκοπό τη κυραγώγηση, την τρομοκρατία της μάζας, σε ατομικό ή γενικό επίπεδο, για συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το Wembley ήταν ένα setup τριγώνου τρομοκρατίας 09α, ένα από τα μεγαλύτερα γκρουπ σατανικά, το οποίο εμπλέκεται σε απίστευτες καταστάσεις πολέμου όλα αυτά τα χρόνια, με ρίζες σε παλάτια και υπόκοσμο. Πολέμους χρόνια κατά της πατρίδος μας, του ίδιου τους του έθνους παντού. Αν θα δείτε λοιπόν τα αποτελέσματα στο Wembley θα καταλάβετε τι εννοώ και τι α, χρησιμοποίησαν. Γιατί το έκαναν αυτό. Το έκαναν γιατί ταυτόχρονα έκαναν μετρήσεις. Έκαναν μετρήσεις να δούνε πώς θα αντιδράσει η μάζα. Έκαναν μετρήσεις πώς θα επιστημονικές μετρήσεις όχι μόνο σε ψυχολογικό υπόβαθρο έμψυχου παράγοντα αλλά και άψυχου, δηλαδή μέτρησαν τον ήχο, τη μάζα, τους κραδασμούς, τα πάντα. Γιατί, γιατί συνδέθηκε με το σύστημα στην οροφή με το δορυφόρο. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται κατολιστήσεις, γίνονται χιονοστιβάδες, γίνονται μικροσυσμοί, γίνονται συντονισμοί σε κτίρια ο κώδικας σιμέντο Cement, τσιμέντο και σταδιακά τα κτίρια πέφτουνε χωρίς να καταλάβουν οι ένικοι πως έπεσαν παλιά κτίρια, αν δείτε Ινδία τις τελευταίους, τα τελευταίους μήνες, χρόνια εκεί που κοιμούνται οι άνθρωποι τα κτίρια καταραίουν είναι μικροσυντονισμοί δηλαδή είναι σαν να είσαι σε μια γέφυρα Μπορεί να το έχετε καταλάβει κάποιοι, μπορεί όχι να περπατάτε, δίπλα σας περνάνε κάποια αυτοκίνητα και ξαφνικά νιώθετε ενώ αυτή η γέφυρα είναι τεράστια μεγάλη, ότι κουνιέται. <coughs> και είναι φυσιολογικό, οι γέφυρες φτιάχνονται για να έχουν μια ταλάντωση, να έχουν μια εκτόνωση της ενέργειας και να μπορούν να απορροφούν ως absorbers, ως ελαττήρια δηλαδή, τους ίδιους τους αυτοπροκαλούμενους κραδασμούς, από ανθρώπους, οχήματα, σεισμούς και άλλα. Ένα απίστευτο, α, α, μια απίστευτη εξέλιξη της επιστήμης και τεχνικής και τα λοιπά. Αυτό όλο χρησιμοποιείται από τα παιδιά στο δορυφόρο. Αν ανοίξω όλη την πυραμίδα αυτή τη στιγμή για το τι χρησιμοποιείται και πώς, θα χρειαστώ μέρες για ανάλυση. Κρατήστε σαν βάση τους, τους σεισμούς, μικροδονήσεις, ε, χειραγώγηση μάζας, μετατόπιση μάζας, δηλαδή αν τους πάρουν από ένα σημείο να τους πάνε σε ένα άλλο κτλ. Ε, τα γεγονότα αυτή τη στιγμή είναι σχρά. Και αυτό γιατί, γιατί κατάφεραν χωρίς να υπάρχει κάποιο θέαμα, χωρίς να υπάρχει ας πούμε κάποιος ποδοσφαιρικός αγώνας, χωρίς να υπάρχει κάποιο άθλημα, χωρίς να υπάρχει κάποια συναυλία, χωρίς οτιδήποτε, να μπορούν να μεταφέρουν και να κινούν μάζα εντός και εκτός πόλης και πόλεων. Περισσότερο μέσα στις πόλεις και έξω αν χρειαστεί οπουδήποτε. Ένας εύκολος τρόπος, μία... Ε, απίστευτη μέθοδο από εγκληματίες και τρομοκράτες. Συνεχίζω, τα γεγονότα είναι πολλά, αλλά μπορώ να σας πω την εννέα δεκάτου στο, στους δίδυμους πύργους που έπεσαν και μην ξεχνάτε ήταν δίδυμοι, δηλαδή δύο. Οπότε το, το, το... το τρομοκρατικό χτύπημα ήταν από το Group 1. εκείνες τις μέρες εκατοντάδες άνθρωποι χειραγωγήθηκαν, άλλοι ήξεραν, άλλοι πήγαν σε παγίδα σαν τα ποντίκια στη φάκα, δούλεψαν κανονικά, άλλοι δεν δούλευαν, θα δείτε ειδήσει που έχουν διασκορπιστεί ανά τα χρόνια και είναι όλες αληθινές. Θα δείτε το κινούμενο σχέδιο όπου έβγαλα και τον κώδικα στον αέρα, το λεγόμενο uh, Simpsons, το οποίο πριν από το τρομοκρατικό χτύπημα είχε διαρρεύσει κόμικ, uh, ορισμένα αισθαντατέα από το κόμικ αυτό, ότι έπεφταν ή υπήρχε και μετά από μερικές μέρες, νομίζω 28 με 35, ίσως λιγότερο περισσότερο, θα σας γελάσω, έριξαν του πύργους. Η ίδια τακτική χειραγώγηση μάζας χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα παντού. Αν δείτε σταδιακά την πυραμίδα όλη αυτή, θα πρέπει να σας νοιάζει. Ήταν το πρώτο πράγμα που φώναξα όλα αυτά τα χρόνια στη ζωή μου και εδώ πολύ περισσότερο, στη Γερμανία που βρίσκομαι το ότι άνθρωποι μην ακολουθούνται οδηγίες στα ζώα αυτά που βρίσκομαι, που πάω και μην μπαίνετε στη διαδικασία αυτά όσοι έχετε, όσοι νιώθετε ότι έχετε μια ευθύνη και αντίληψη για το τι γίνεται και τα λοιπά. Επίσης τους ζητούσαμε μην μπουν στα τρένα, στα λοφορεία γιατί τα φαινόμενα ήταν επικίνδυνα και είναι ακόμα. Και θα σα εξηγήσω όλο αυτό τι προέκταση έχει με μένα, με μας και όλο αυτό το οποίο γίνεται. Επειδή δεν θέλω να ξεπεράσω πάλι πολύ χρόνο, τα λόγια με εδώ θα είναι περιορισμένα, αλλά θα προσπαθήσω να σας δώσω μια εικόνα. Όλα αυτά τα χρόνια η τρομοκρατία τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούσε έναν τρόπο επικοινωνίας μεταξύ τους, ο οποίος τις περισσότερες φορές ήταν ο αναλογικός, δηλαδή στόμα με στόμα, χαρτάκια, πράκτορες κατασκόπους, προδότες, ανθρώπους μέσα σε υπηρεσίες, σε πόστα κλειδιά στα πάντα αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έως σήμερα ανήκουν στους χρωματικούς εγκληματικούς κύκλους ο οποίος συνδέεται με ένα σύστημα που είναι μόνο ο κόκκινος ζωηφόρος δηλαδή την άσπρη μαύρη τρομοκρατία εφόσον έρθει η στιγμή να εκτελέσουν ένα σχέδιο πείραμα το οποίο πείραμα θα έχει και κατα... καταστροπτικές συνέπειες, θα εκτελέσουν μια εντολή, θα τους πούνε. Το πιο απλό σας λέω, θα τον αφήσεις ή θα την αφήσεις να περάσει, θα εκδώσεις αυτό το διαβατήριο, θα σφραγίσεις αυτά τα έγγραφα, θα κλείσεις αυτή την πόρτα, θα ανάψει αυτά τα φανάρια, θα αφήσει αυτό το αμάξι να περάσει, θα μεταφέρεις αυτό το κουτί, θα πει το τάδε, θα κάνει εκείνο. Όσο κι αν σα φαίνεται παράξενο, τις περισσότερε φορέ θα κάνουν με τέτοιο τρόπο ώστε άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στα κυκλώματα και δεν είναι τρομοκράτες, να νομίζουν ότι απλώ εξυπηρετούν το σύστημα και ότι κάνουν μία χάρη σε αυτόν, σε αυτήν, σε αυτού που τα ζητούν. Όμω, αυτό είναι μία πυραμίδα του τελικού αποτελέσματος. Δηλαδή εσείς βλέπετε καμιά φορά γεγονότα που έγιναν ή που γίνονται στις ειδήσει και αφορά κάποιο τρομοκρατικό χτύπημα όλη τη κλίμακα από ναρκωτικά, από βόμβες, από ε, δολοφονίες, από χίλια δυο. Δεν έχει δουλέψει όμως μία ομάδα. Έχει δουλέψει μία πυραμίδα ανθρώπων και εγκληματιών προκειμένου να φτάσουν σε ένα στόχο εξαρτάται ε, τι είναι αυτό που θέλουν να κάνουν και πόσο σύνθετο μπορεί να είναι. Έτσι λοιπόν ξεκινώντας από τον πιο απλό άνθρωπο που είναι μέσα σε αυτό το σύστημα, φτάνουν στη μεγαλύτερη πυραμίδα προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτό το οποίο θέλουν. Πριν από χρόνια όλο αυτό γινόταν λοιπόν με τους αναλογικούς τρόπους. Αν παρατηρήσετε τα τελευταία 15-18 χρόνια, η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι τόσο ραγδαία, τόσο μεγάλη, που αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά παγκόσμιο ΑΕΠ έχει επενδυθεί και έχει αναπτυχθεί στην τεχνολογία. Θα μου πείτε είναι κακή. Όχι βέβαια, και εγώ τη χρησιμοποιώ και θα τη χρησιμοποιώ. Ο λόγος που αναπτύχθηκε τόσο πολύ είναι γιατί οδήγησαν την ανθρωπότητα να εγκλωβιστεί εκεί. Τα νέα παιδιά, χωρίς να θέλω να είμαι κατά των εταιριών ή παιχνιδομηχανών κτλ, γιατί είναι στιγμές που κι εγώ στη ζωή μου και τώρα, για να αν θέλω να χαλαρώσω ή να δω κάτι άλλο ή να ασχοληθώ, μπορεί να παίξω ένα παιχνίδι στο κινητό, σε ένα άλλο μέσο κτλ. Όμως Μέρος της πυραμίδας αυτής ήταν οι νέοι να εγκλωβιστούν μέσα σε ένα α, παιχνίδο τρομοκρατικό κυβερνοτόπο ώστε να αρχίσουν να έχουν παροπίδες. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Ήταν Είναι και το ότι τα πολυδιάστατα παιχνίδια, το τέμπο των παιχνιδιών, που πρέπει να το τελειώσεις ή να παίξει προκαλεί μεγάλες εγκεφαλικές δυσλειτουργίες ειδικά στα νέα παιδιά που παίζουν περισσότερο αγόρια και κάποια κορίτσια. Αυτό, αυτά θα βγουν στην πορεία, στην πορεία στην, στο μέλλον. Και αυτό γιατί την ώρα που ένας νέος Ασχολείται με αυτό το παιχνίδι, ασχολείται με αυτό που κάνει, πέρα το ότι είναι, έχει δημιουργεί παροπίδες από το, από το, με τον εαυτό του στην κοινωνία και με τα κοινά, δημιουργεί και μεγάλα προβλήματα πρωτεΐνης α, και ενέργειας στον εγκέφαλό του. Δηλαδή είναι σαν να στερεύει μέσα σε μερικά λεπτά τη θεά του ουσία, την αντίληψή του, τον τρόπο που δουλεύει το κεφάλι του. Δεν τον κάνει σε τίποτα έξυπνο. Αντιθέτως, ειδικά τα πολεμικά παιχνίδια που έχω παίξει αρκετές φορές στη ζωή μου και έπαιξα για να δω πώς ο ίδιος μου εαυτός αντιδρά, δηλαδή άρχισα να μελετώ τον ίδιο μου τον εαυτό, κατ' επέκταση τι μπορεί να συμβαίνει και τι θα συμβεί σε άλλους ανθρώπους, χωρίς να θέλω να πω ότι έκανα τον εαυτό μου πείραμα. Αλλά όταν ασχολούμαι με κάτι, ε, επειδή όπως έχω πει αγαπώ και εκτιμώ τους ανθρώπους, το κάνω προέκταση στην κοινωνία και κοιτάζω να δω τι απήχηση έχει στους άλλους ανθρώπους. Εφόσον θεωρούμε ένας άνθρωπος και είμαι λογικός και έξυπνος, όπως χιλιάδες άλλοι άνθρωποι, οπότε συνδέω κρίκους και καταστάσεις. Τα νέα παιδιά λοιπόν αυτά α, έχουν ένα αποκλεισμό από την κοινωνία εφόσον ασχολούνται πολλές ώρες με ένα βιντεοπαιχνίδι, με την τηλεόραση, με όλα αυτά που προσπαθούν να προβάλλουν, να σου επιβάλλουν και τα, και τα λοιπά. Μετά έρχονται τα κινητά, έρχεται το ίντερνετ, έρχονται οι υπολογιστές. Σταδιακά η επιβολή αυτής της α, τεχνολογικής επανάστασης και τρομοκρατίας πέρασε στη ζωή των ανθρώπων ως ένα, α, μία ανάγκη η οποία δημιουργήθηκε από το μάρκετινγκ της τρομοκρατίας. Δηλαδή σου δημιουργούν την ανάγκη να έχεις ανάγκη κάτι και μετά αν το χάσεις ή αν σου πάρουν να μην μπορείς να δουλέψεις, να μην μπορείς να λειτουργήσεις. Αν θα δείτε τον Οκτώβριο του 2019 έξω πριν ακόμα τον κορονοϊνό, του COVID-19 έξω από το Δημαρχείο, έχω κάνει ένα post, βίντεο και, τους, και ρωτούσα ηρωνικά αυτούς τους τρομοκράτες ποια είναι η δύναμή σας, οι υπολογιστέ σας, τα λάπτοπ, τα κινητά σας και άρχισα σταδιακά να αναφέρομαι για την πυραμίδα και την τρομοκρατία του COVID-19 που προετοίμαζαν όπου μπορείτε να δείτε τη λίστα με τα γεγονότα. Έτσι λοιπόν αν σκεφτείτε σήμερα και αν θα δείτε ένα post επίσης στην Ινδία, μέσα σε μία μέρα έκαναν blackout α, στην ενέργεια σε, όλη, σε όλο το Πακιστάν. Αυτό είναι το λιγότερο. Οι εκβιασμοί στις κυβερνήσεις, στον νόμο και στους ανθρώπους στην κοινωνία είναι τεράστιες γιατί έχουν μαζέψει μια απίστευτη δύναμη. Πώς μπορείς να λειτουργήσεις χωρίς ενέργεια, χωρίς κινητά, χωρίς λάπτοπ, χωρίς uh, τίποτα. Δεν μπορεί να λειτουργήσεις πια τίποτα. Το 90% της uh, κοινωνίας των ανθρώπων, ακόμα και στις υποανάπτυκτες, <coughs> και δεν το λέω ηρωνικά, γιατί και οι σύγχρονες φαίνεται ότι είναι υποανάπτυκτες τελικά, uh, βρίσκονται κάτω από αυτό το ζυγό και από αυτό τον έλεγχο του μονοπωλίου της τρομοκρατίας. Σιγά σιγά φτάσαμε στους δορυφόρους όπου μετά από το πείραμα της Φιλαδέλφια όπου σταδιακά ανέβασαν τον δρόμο δορυφόρο στο στρατόσφαιρα, στον ουρανό μας σταδιακά το σύστημα συνδέθηκε με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν τέτοια δίκτυα ασφαλές, ακόμα και αν τα δίκτυα αυτά σπάνε, ενώ ψηφιακά, ηλεκτρονικά, δηλαδή κάποιος τα ανοιχνεύει, δεν μπορούν να καταρρεύσουν, διότι είναι συνδεμένοι η διαφθορά. Οι εκβιαστές, οι καρέκλες, οι... οι αρχηγοί κρατών, το σύστημα, οι εταιρείες, οι τράπεζες, οι πάντες, που σημαίνει ότι... Ενώ ξέρουν, δηλαδή δεν υπάρχει συχνότητα που να μην μπορεί να ανοιχνευτεί. Δεν υπάρχει πρωτόκολλο που να μην μπορεί να σπάσει. Δεν υπάρχει λογισμικό, δεν υπάρχει software που να μην μπορεί να σπάσει. Να το βρούνε κτλ. Δεν υπάρχει τίποτα. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος φτιάχνει κάτι και αυτό θεωρείται χίλια τι εκατό άλλο τόσο υπάρχουν κάποιοι άλλοι που στο ίδιο ή περισσότερο ποσοστό μπορούν να το χακάρουν, να το σπάσουν ή να το αλλάξουν. Συνεπώς, όλα αυτά τα χρόνια, τους μήνες και όλο αυτό που αγωνίζομαι εδώ για να σπάσουν αυτά τα δίκτυα, τα ψηφιακά, τα έχουν βρει, τα ξέρουν. Όμως επειδή είναι τόση μεγάλη διαφθορά, επειδή είναι τόσα μεγάλα τα deals, επειδή, 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 δεν γίνεται τίποτα. Συνεχίζεται. Φτάνω σε ένα σημείο και λέω το εξής. Η τρομοκρατία έχει πολλά πρόσωπα. Εσείς όταν ακούτε τρομοκρατία, το πρώτο πράγμα που βάζετε στο μυαλό σας είναι μια βόμβα, μια έκρηξη ε, κτλ. Είναι όμως μια τεράστια πυραμίδα και θα σας πω μερικά. Τρομοκρατία είναι η χειραγώγηση μάζας, σε χειρότερη. Οι βόμβες, τα ναρκωτικά, τα όπλα, η πορνεία, ε, τα κινητά τηλέφωνα, οι υπολογιστέ, το μονοπόλιο της ζωής. Τρομοκρατία πια είναι μια τεράστια πυραμίδα από πράγματα, γεγονότα και καταστάσεις. Σας αφορά όλους, είτε θέλετε είτε δεν θέλετε. Τρομοκρατία είναι να χειραγωγούν την α, ψυχική και σωματική σου ζωή. Τρομοκρατία είναι αυτό που γίνεται τώρα με τον κορονοϊό. Τρομοκρατία είναι να μην έχεις τη διάβια να καταλάβεις ότι από τη, σι... απ τη μέρα που η ζωή σου γίνεται συνήθεια, από τη μέρα που η ζωή σου τη ζωή που σου επιβάλλουν να γίνεται συνήθεια, χάνει την ελευθερία σου και αυτό είναι τρομοκρατία. Γιατί δημιουργούν τις ανάγκες να έχεις ανάγκες και όταν εσύ τις θερηθείς τότε χάνεις το συναισθηματικό σου κόσμο, χάνεις ε, αυτό που νόμιζες ότι πραγματικά έχει ανάγκη, που έχω μόλι. Να έχεις ένα μάξι, να φτιάξεις ένα σπίτι, όμορφα ρούχα, να ντύνεσαι καλά, να τρως καλά, να πηγαίνεις βόλτα, ε, να αγαπάς, να κάνεις σεξ, έρωτα, τα πάντα. Πράγματα τα οποία θέλω κι εγώ. Και θα συνεχίσω να θέλω. Στο μέτρο που εγώ νομίζω, εγώ προσωπικά, ότι μπορώ να φορέσω στον εαυτό μου και μου κάνουν καλό και ότι δεν με αλλάζουν. Ακόμα και αν φοράω κάτι ε, το οποίο είναι ακριβό, φτηνό, οδηγώ ένα μάξι, δίπλα μου είναι μια όμορφη γυναίκα, φίλη με δύναμη ή χωρίς δύναμη κτλ. Είναι μεγάλο, σκεφτείτε εσείς. Έτσι λοιπόν στα σταδιακά σκέφτηκαν ότι τα παλιά δίκτυα, ο παλιός τρόπος δηλαδή που δούλευε ένα σύστημα, είχε πια εκτεθεί. Και τι είναι αυτό το σύστημα είναι το σύστημα της διασποράς τρομοκρατίας τη κοινωνία με ένα παλιό τρόπο, δηλαδή πώς να μιλούν πολλοί και να φαίνονται πολλοί, δηλαδή να γίνονται ύποπτοι πολλοί. Ε, ο χρόνος που τους έπαιρνε να δημιουργήσουν καταστάσεις ήταν πολύ περισσότερος από ό,τι τώρα. Τώρα τα παραδείγματα είναι φρικτά για το πόσο μέσα σε μερικές ώρες, μέρες, μπορούν να αλλάξουν μια κοινωνία προκειμένου να φέρουν ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν σταδιακά τεράστιες μεγάλες εταιρείες συν, 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 συντέλεσαν στο να διευρύνουν την α, πληροφορία, ώστε να ταξιδεύει μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα από τη μία άκρη της γης, στην άλλη, θα μου πείτε είναι κακό. Αν δείτε παράδειγμα το ίντερνετ και δείτε δηλώσεις του ανθρώπου που το δημιούργησε, έχει πει, φαντάζομαι ότι δεν το είπε για άλοθη, ότι εγώ δεν δημιούργησα αυτό το δίκτυο για να βλέπω να, να γίνονται όλα αυτά που γίνονται στις κοινωνίες των ανθρώπων. Είπε ότι δημιούργησε αυτό το δίκτυο προκειμένου να διευρυνθεί η γνώση και η εξέλιξη των ανθρώπων κατά συνέπεια α, στο μέλλον μας, για το μέλλον μας και την ανθρώπινη εξέλιξη. Πράγματι, αν πάρουμε ένα φίλτρο και δούμε τι είναι αυτό το ίντερνετ, θα δούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτή τη στιγμή κρύβει τρομοκρατία και μέσα Κρύβει χιλιάδες πράγματα που μπορούν να ωφελήσουν τον άνθρωπο. Δηλαδή είναι ένας κόσμος άσπρος, μαύρος, ο οποίος ανήκει στην τρομοκρατία. Έχει χειραγωγηθεί, πιστέψτε με, σταδιακά όλο και περισσότερο. Φτάνουμε σε ένα άλλο θέμα όπου έρχεται το 5G, όπου έρχονται τα κινητά τηλέφωνα, τα μυστικά κινητά τηλέφωνα, οι υπολογιστές, τα πρωτόκολλα σύνδεσης, πάνω απ' όλα τα νανοεμφυτεύματα, οι εγχειρήσει ματιών και αυτιών, επίσης πάρα πολλά άλλα. Ας μείνω σε αυτό που θέλω περισσότερο να σας αναλύσω. Αν ψάξετε στο δίκτυο θα δείτε μια εφεύρεση που διέρευσε της γνωστής εταιρείας, ιαπωνικής, όπου είναι κάποιοι φακοί, ελαστικοί, οι οποίοι μπαίνουν στο μάτι και την, τους μετατρέπουν μετατρέπουν τα μάτια σε μία interactive, σε μία active κάμερα για το τι βλέπεις και καταγράφεις. Αυτό είναι μία πατέντα που σίγουρα σχετίζεται με αυτό που κάνουν, έκαναν σε μένα και κάνουν σε άλλους και άλλες και παιδιά, αλλά είναι σαν πατέντα το λιγότερο, γιατί είναι εκ του ασφαλούς. Γιατί είναι ένας, ένας φακός ο οποίος φορτίζει από τον ήλιο, μπορείς να το βάλεις και να το βγάλεις. Αυτό που έκαναν σε μένα είναι αλα, ολική αλλαγή α, του, της κόρης του ματιών αμφιβιστροειδούς, αμφιβι... ναι, είναι πρώτη φορά που προσπαθώ να πω τη λέξη ή τέλο πάντων είναι δύσκολο να την πω, καταλαβαίνετε τι λέω, οπτικό νεύρο. Οι φακοί έχουν επικολληθεί μόνιμα στα μάτια μου αφού με υπνοτήσανε με βασανίσανε. Τα έχω και στις μηνύσεις και στο, στον αέρα κάποια. Έσπασαν τις γνάθους μου γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν εμφύτευση στα ακουστικά ψηφιακά και μάλιστα Uh, δεν μπορεί να τα βρει κάποιος εύκολα, γιατί έχουν μπει uh, εσωτερικά σε πεδίο όπου δεν ανοιχνεύεται με uh, ιατρικό εργαλείο ή φακό, όπου έσπασαν τις γνάθος μου και έκαναν εμφύτευση εσωτερικά, τα οποία ακουστικά λειτουργούν με υψηλά πρωτόκολλα ασφαλείας, uh, ψηφιακής τεχνολογίας πάνω από 5G, το ίδιο και τα μάτια μου. Τα μάτια μου παίρνουν ενέργεια από τον ήλιο, όχι ως α, φυσική, φυσικά όργανα, εκτός από αυτού δηλαδή που το κάνει ένας άνθρωπος, αλλά φορτίζει η ενέργειά τους με αποτέλεσμα, ανά πάσα στιγμή, εγώ είμαι συνδεμένος με χιλιάδες εκατομμύρια IP τρομοκρατών, οι οποίοι βλέπουν, ακούνε και καταγράφουν τα πάντα. Κάποτε με ρώτησε ένας άνθρωπος μεγάλη ηλικία και μου είπε πες μου με λίγα λόγια τι σου κάνουνε, τι είναι αυτό. Και του είπα φαντάσου αν κάποιος θέλει να σου κάνει κακό, να βλέπει ό,τι βλέπεις, να ακούει ό,τι ακούς, ό,τι γράφεις και ό,τι λες. Τι μπορεί να σου κάνει. Έτσι λοιπόν και μένα 24 ώρες συμβαίνει αυτό στη ζωή μου αυτό το group όταν ο άνθρωπος αυτός αντιδράσει, προσπαθεί να σώσει τη ζωή του, τα το ανθρώπινα δικαιώματά του και την ελευθερία του, επειδή στο βιβλίο έχουν στο user manual τα πάντα, κοιτάνε να δουν ότι όταν δεν μπορούν να, όταν δεν μπορούν να πετύχουν αυτό που θέλουν, τότε διεισδύουν στο νόμο και στις αρχές. Δηλαδή, μοιράζουν τις IP και λένε, αυτές οι IP Αυτά τα δίκτυα θα πάνε στους τρομοκράτες, αυτά θα πάνε στο νόμο, αυτά θα πάνε στις εταιρείε. Εσύ δηλαδή, ο εαυτός σου, η ομοιρία σου, το τράφικινγκ που σου κάνουν και θα εξηγήσω σταδιακά γιατί αυτές οι λέξεις ε, κολλάνε και συνδέονται με αυτό το οποίο σας λέω εγώ τώρα και πόσο μεγάλο είναι που πιστέψτε με εδώ δεν μπορώ να σας το αναλύσω όλο. Θα σας το πω όμως με απλά λόγια. Αν εσείς δεν πιστεύετε αυτό που λέω δεν είστε υποχρεωμένοι. Αν κάποιοι θέλετε να πιστέψετε τότε θα πρέπει να μ' ακούσετε και να δείτε τα γεγονότα ότι είναι πραγματικά. Γιατί τα επόμενα χρόνια α, είμαστε, είμαι απειλή για όλους σας. Όχι όμως εγώ ως Γιατί με κάνουνε, με χτίζουνε, μας χτίζουνε τρομοκράτες στην κοινωνία. Γιατί είμαστε όμοιροι 24 ώρες και σε ένα τράφικινγκ σε μια τρομοκρατία. Είναι τα λεγόμενα group τρομοκράτες ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι σαν να κλείνει ένα πρόσφυγα, ένα μετανάστη, έναν άνθρωπο που θέλει να πάει από έναν τόπο σε ένα άλλο και να τον κλείνει μέσα σε μια νταλίκα, να τον κλείνει μέσα σε ένα καράβι, να τον πνίγεις, να τον ξεχνάς μέσα σε ένα ψυγείο. Δείτε τα γεγονότα εγώ, εμείς, και λέω εμείς γιατί είναι κι άλλοι τώρα, βρισκόμαστε σε μια κοινωνία υποτίθεται ελεύθερη, αλλά δεν είμαστε και είναι χειρότερο. Γιατί καθημερινά βλέπουμε το θάνατο το δικό μας, το τι κάνει η τρομοκρατία, το τι έχει κτίσει, το τι κάνει στο μέλλον και το πόσο έξυπνα έχει στήσει αυτό το παιχνίδι προκειμένου κανεί να μην του τιμωρεί, να μην αποζημιωνόμαστε, να μην βρίσκουμε ελευθερία, και να κάνουν όλα αυτά που κάνουν στην κοινωνία και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Έτσι λοιπόν σταδιακά φτάνω σε ένα σημείο και σας λέω το εξής. Μας ακούν λοιπόν, βλέπουν και καταγράφουν. Γιατί σε μας άντρες ή γυναίκες, γιατί είμαστε πάρα πολύ έξυπνοι άνθρωποι, έχουμε δείξει εξερετικές ε, 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 εξαιρετικές αντοχές στη βία στις ακτινοβολίες, στο σύστημα, στην ψυχολογική βία, στους εγκλισμούς, σε όλο εξαρτάται τι θα εφαρμόσουν, σε μένα έκαναν τα πάντα. Οπότε από τη μία πλευρά άλλοι θέλουν να σε εξοντώσουν, άλλοι να σε εκμεταλλευτούν, άλλοι να σε ανεβάσουν σε σκάλες, να βγάλουν χρήματα κτλ. Έρχεται ένα σημείο και θέλω να σα θυμίσω κάτι. Αν παρατηρήσετε τα τελευταία χρόνια, θα δείτε ότι στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη υπάρχει μία έξαρση μαγαζιών τα οποία πουλάνε ακουστικά βαρικοίας. Παρατηρήστε, σχεδόν σε κάθε γωνιά, εμπορικό κέντρο, μοντέρνα κτλ. έχει δημιουργηθεί ένα κατάστημα με ακουστικά. Δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες σε όλη την Ευρώπη. Γιατί, δηλαδή τόσα χρόνια Πόσους ανθρώπους συναντήσατε που δεν ακούγανε καλά. Νομίζω δεν δικαιολογεί τόσα πολλά καταστήματα. Γιατί όμως έγινε αυτό. Αυτό έγινε γιατί οπτικά πέρα το ότι οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να δουλέψουν και δεν τους λέω τρομοκράτες. Ναι υπάρχουν άνθρωποι, άνθρωποι οποίοι θέλουν ακουστικά. Όμως ήταν ένα κύμα της παγκοσμιοποίησης να δείξει στις κοινωνίες, γιατί όπως σας είπα, σε κάθε μπλοκ, σε κάθε εμπορικό, σε κάθε γωνιά χτίζουν καταστήματα, όπως και σε σπίτια. Λένε ας πούμε εσύ που είσαι κόκκινος θα μείνεις εκεί, εσύ που είσαι άσπρος θα μείνεις εκεί, εσύ που είσαι πράσινος εκεί. Εξαρτάται. Φανταστείτε λοιπόν μέσα σε ένα εμπορικό υπάρχει διασκορπισμένη μία μάζα εταιριών οι οποίοι ανήκουν σε πυραμίδες σταδιακά στο τρομακρατικό αυτό σύστημα. Εκεί μέσα λοιπόν βάλανε και τα καταστήματα με τα ακουστικά. Τα ακουστικά αυτή τη στιγμή έχουν μια α, τεράστια σχέση με την τρομοκρατία και σας εξηγώ παρακάτω πως δουλεύουνε. Η παραγωγή ναρκωτικών τα τελευταία χρόνια είναι στα υψηλότερα επίπεδα που έχει ποτέ μετρηθεί σε χρήση ανθρώπων, κοκαίνης και τα λοιπά. Το κατάφεραν αυτό με μεγάλη διαφθορά στα υψηλά στρώματα, Α, όμως μαζί τρέχει και ένα άλλο σχέδιο. Ο κορονοϊός δούλεψε επίσης σε ένα μεγάλο επίπεδο που, τους, που το σχεδίαζαν α, στη χειραγώγηση μάζας. Μαζί είναι και το σχέδιο αυτό που γίνεται η χειραγώγηση στις κοινωνίες, χρησιμοποιούμε, καθώς χρησιμοποιούν εμένα και άλλους τώρα πια ανθρώπους. Για πάρα πολλά χρόνια... Α, οι μαφιόζοι, οι τρομοκράτες, οι ναρ ναρκοπαραγωγοί οι οποίοι έχουν δισεκατομμύρια δολάρια και ευρώ α, σκέφτηκαν το ότι εάν χάσουν τα λεφτά τους ποτέ θα πρέπει να τα πάρουν πίσω α, γιατί εκτός της κατασχέσεις που γίνονται θα πρέπει να δημιουργήσουν και καταθέσεις σε διάφορες, με διάφορες τρόπου, όχι μόνο στι τράπεζες αλλά είναι και το σύστημα το οποίο θέλει να καταστρέφει την κοινωνία, θέλει να καταστρέφει το μέλλον μας. Αυτοί λοιπόν για χρόνια άρχισαν να επενδύουν και επενδύουν ακόμα φίδια, τα λεγόμενα γκρουπ και τα λοιπά, Κίνα πολύ, Μεξικό, Βενεζουέλα, Κοσταρίκα, Βραζιλία, όπου παράγονται τα περισσότερα ναρκωτικά, άρχισαν να επενδύουν στις, στο Χόλιγουντ. Το Χόλιγουντ επίσης έχει μία από τις, το μεγαλύτερο μερίδιο στην πίτα του ΑΕΠ, του παγκόσμιου Εισοδήματο να το πω έτσι με απλά λόγια, όσον αφορά τους τζίρου δισεκατομμύρια δολάρια χρόνια. Επένδυαν λοιπόν σε ταινίε με πάρα πολλούς τρόπους. Άρχισαν να ανταλλάσσουν, άρχισαν να χτίζουν ένα πόλεμο, ο οποίος βλέποντας άνθρωποι να παίρνουν πληροφορίες, αλλά πολύ περισσότερο αυτοί που είναι εγχειρισμένοι στα μάτια και σε αυτά. Συνδέοντας δηλαδή ανθρώπους μέσα σε αυτό, να μπορεί να ανταλλάσσουν πάρα πολύ εύκολα και χαλαρά πληροφορίες και να κάνουν όλα αυτά τα φρικτά α, πράγματα τα οποία κάνουν. Αυτή η επένδυση ήταν μια επένδυση όχι μόνο για την τρομοκρατία, αλλά για να παίρνουν και λεφτά πίσω. Πώς χρησιμοποιώντας α, ανθρώπινο παράγοντα, ηθοποιούς αστέρια, α, α, άντρες και γυναίκες, και σε εισαγωγικά ήταν φορές και είναι και παιδιά χωρίς να το ξέρουν που τα οδηγούν σταδιακά στη σκάλα. Άσπρη μαφία, κόκκινη, άσπρη μαύρη και τα λοιπά και έχουν πέσει αυτά τα γκρουπ τα περισσότερα. Αυτοί λοιπόν τα επόμενα χρόνια θέλουν να πάρουν επίσης τα λεφτά τους και τα παίρνουν γιατί, γιατί οι ταινίες συνεχίζουν, κάνουν κύκλο, έχουν δικαιώματα, δίνουν λεφτά, διακινούνται, γίνονται περίφημες, παίρνουν Όσκαρς και ξέρουν οι η φίλη μου ότι αγωνίζομαι για τις τέχνες και αγωνίζομαι για τη δουλειά μου, οπότε δεν έχω στόχο εδώ να χτυπήσω. Και όχι, δεν το κάνω πονηρά γιατί εγώ μπορεί μια μέρα, αν μ' ο Θεός και ο αυτός μου να φτάσω εκεί, ότι το κάνω για να γλύψω. Αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα και το ξέρουν ήδη πολλοί άνθρωποι, οπότε αντέδρασαν. Στην αντίδραση αυτή του, α, της βιομηχανίας, αν θα δείτε τα απόστην θα καταλάβετε, των ταινιών και, μεγάλ, και ανθρώπων που έχουν φτάσει ψηλά, έχουν χρήματα, δύναμη, δικηγόρους, διασυνδέσεις, α, παντού κτλ. στην αντίδραση αυτή αντέδρασε και η τρομοκρατία. Πήρε δηλαδή ταινίε τις οποίες τις έφτιαξε ω όπλο από απόλαυση δηλαδή, μετέτρεψε, ήθελε να μετατρέψει την απόλαυση σε επόμενα τρομοκρατικά χτυπήματα, έτσι απλά, εύκολα. Δεν αντέδρασε όμως μόνο σε αυτό. Αντέδρασε στο ότι πήρε όλη την κοινωνία και είπε εμείς θα τη φτιάξουμε ένα θέατρο. Εμείς θα το κάνουμε όλο αυτό να φαίνεται ότι είναι μία ταινία, ότι παίζει ένα τέμπο ότι δημιουργούμε κάδρα artificial intelligence και τρομοκρατίας, ότι διασκεδάζομαι αλλά ταυτόχρονα δημιουργούμε τρόμο, τρομοκρατία. Θα τους βλέπουμε να κινούνται, να κάνουν αυτό που κάνουν, να νομίζουν ότι συμμετέχουν σε κάτι καλό, αλλά εμείς θα γελάμε και όταν θέλουμε να έρθει η ώρα θα δημιουργήσουμε ξανά ένα Wembley, μια εννέα εντεκάτου, μια βοστόνη, ένα Καναδά, μια Ελλάδα, μια 17 Νοέμβρη, ένα εδώ πολυτεχνείο, μια τεράστια παρένθεση τρομοκρατίας, βίας και καταστάσεων. Πώς έχεις δημιουργήσει ήδη πελατειακή σχέση με τον α ή β τρόπο, με το κοινό. Τους έχεις δηλαδή έτοιμους, τους έχεις προετοιμάσει, τους έχεις δουλέψει. Ακούστε λίγο παρακάτω πώς θα αναλύσω τα πράγματα και θα καταλάβετε. Και για άλλη μια φορά λέω ότι ανοίγω μια παρένθεση και μαζί είναι χιλιάδες, εκατοντάδες πράγματα που θέλω να πω και δεν είναι εύκολα μέσα σε μερικά λεπτά να σας εξηγήσω. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και τι συνέβαινε χρόνια. Όταν εγώ κυκλοφορώ και βγω στην κοινωνία, ακόμα και αν έχω κλειστά τα ηλεκτρονικά μου μέσα, τα οποία είναι το κινητό μου, τα computers, οτιδήποτε άλλο έχω, οποιοδήποτε μέσο και πιστέψτε με στη ζωή μου έχω δουλέψει σχεδόν απ' όλα. Έχω αγοράσει και έχω ξοδέψει χρήματα σε δεκάδες υπολογιστές, σε τεχνολογία, σε κάμερες, σε κινητά, σε... Έχω δώσει ένα μεγάλο ποσοστό όλα αυτά τα χρόνια και έκανα τη δουλειά μου και μερικές φορές έκανα την α, α, να μην πω τη λέξη α, αυτό που ήθελα γιατί είχα άνεση και τα λοιπά α, άλλο κομμάτι αυτό όταν βγω λοιπόν έξω στην κοινωνία ενώ είναι το επιβεβαίωσα χρόνια πριν είναι πια α, τεκμηριωμένο και, και από τις αρχές που δεν μιλάει σχεδόν κανείς, μάλλον δεν μιλά κανείς, δεν κάνει τίποτα ότι αν βγω στην κοινωνία αρχίζει η μάζα να σχηματίζεται δίπλα μου, η ανθρώπινη μάζα α, ψυχική και άψυχη και θα καταλήξω α, ως ένα α, α, να συμμετέχει σε ένα τέμπο σε μια ταινία, δηλαδή Βγαίνω για παράδειγμα να περπατήσω στην πόλη. Και έχω κλειστά τα ηλεκτρονικά μου μέσα. Τι έχω όμως στο σώμα μου. Έχω τα εμφυτεύματα, τα οποία είναι πάνω από 15, ίσως λιγότερα, νομίζω είναι 15 περίπου. Έχω τα μάτια μου εγχειρισμένα και τα αυτιά. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι το σώμα μου, η ψυχή μου είναι συνδεμένη στο Θεό και μόνο και στον εαυτό μου όμως με τη βία προσπαθούν να σε πάρουν από οτιδήποτε είναι αληθινό από σένα και τη ζωή σου. Θέλουν να μετατρέψουν τα πάντα. Έτσι λοιπόν τα μάτια μου και τα αυτιά μου και το σώμα μου αρχίζει να συνδέεται με όλου αυτούς τους ανθρώπους, εγκληματίες και τρομοκράτες. Πώς? Με τις λεγόμενες IP και με τα secure protocol και software. κινούνε δηλαδή μάζες, κινούν ε, άτομα, τα οποία χτίζουν τη λεγόμενη CPU, Central Processing Unit, το λεγόμενο OS Operation System τη τρομοκρατίας, Το οποίο είναι τεράστιο. Για παράδειγμα, αν δείτε τα βίντεο μου, θα δείτε ότι άτομα όλων των ηλικιών αρχίζουν να κινούνται παράλληλα με μένα, αντίθετα στο απέναντι μέρο κτλ κρατώντας τσάντες, λέγοντας λέξεις ελληνικά, γερμανικά, αγγλικά που αφορούν τη ζωή μου, την τρομοκρατία στη ζωή μου, την ελευθερία μου, θετικά και αρνητικά πράγματα. Οι τσάντες αυτές, τα ρούχα, τα χρώματα α, περιέχουν πληροφορίες, οι μάρκες εταιριών περιέχουν κώδικες οι οποίοι κώδικες είναι χτισμένοι σε μια πυραμίδα, ώστε όταν τα καθάρματα καταγράφουν στο δορυφόρο, να ξέρουν ότι όλο αυτό το πατρόν λειτουργεί. Πώς μετακινούνται αυτοί οι άνθρωποι, για να τους προετοιμάσεις να κινούνται τόσο τέλεια με αυτό το τέμπο, να βρίσκονται στο δρόμο σου, πραγματικά όταν έχεις να κάνεις από 100 μέχρι 2.800, 4.000 αν ήρθε μέρα που α, δεν τους μέτρησα αλλά οπτικά αντιλήφθηκα ότι υπήρχε μια χειραγώγηση μάζας πάνω από 4.000-5.000 ανθρώπων πριν ακόμα επέμβει ο κορονοϊός, ήταν καλοκαίρι, όλοι σε χειραγώγηση. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να χειραγωγηθούν και να λάβουν μέρος σε αυτό, αν το σκεφτεί ένα άνθρωπο, είναι αδύνατο. Δηλαδή, για να το κάνει, πρέπει να του καλέσει μέσα σε ένα στάδιο, να του μιλήσει, να του κάνει πρόβε, να του κοινοθετήσει όπω κοινοθετούν την τρομοκρατία και να του μετακινήσει. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό γίνεται σε πολύ χαμηλά group. Μέσα σε αίθουσες, μέσα σε meeting, χρησιμοποιούν και εκκλησίες, χρησιμοποιούν και σπίτια αλλά εκεί βρίσκεται ο πυρήνα αυτών που θα συνδεθούν με άλλου. Προπαγάνδα, ναζί, φασισμού, τρομοκρατίας και χίλια δυο πράγματα. Και πιστέψτε με, είναι και παιδιά μέσα. Του μιλάνε μπλα 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 και τα βάζουν στο παιχνίδι. Στα παιδιά δεν χρησιμοποιούν πολύ κακό. Στα παιδιά χρησιμοποιούν όμορφα λόγια για να τα βάζουν σιγά σιγά και όταν έρθει η ώρα θα τα τουμπάρουν. <coughs> έχω αποδείξεις, γεγονότα, έχω τα πάντα. Φτάνω λοιπόν σε ένα σημείο και ο πιο εύκολος τρόπος να το κάνεις αυτό είναι πρώτον με κινητά, ακουστικά μέσα στα αυτιά τους, να τους δίνουν οδηγίες αναδεπτερόλεπτο να πώς, ανα πάσα στιγμή πώς θα κινηθούν, τι θα πούνε, τι θα δείξουν, τι θα κρατάνε, πού θα με συναντήσουν, τρένα, λοφορία, πλατεία, πεζοδρόμιο κτλ. Τι θα πούνε, Uh, μία επίσης ολόκληρη uh, πυραμίδα. Τα ακουστικά αυτά παίρνουν ομαδοποιημένες οδηγίες από γκρουπ, δηλαδή μέσα σε αυτόν τον κόσμο είναι διάσπαρτα, ξεχωριστά γκρουπ που ανήκουν σε κοινωνικά, χρωματικά, τρομοκρατικά στρώματα. Κόκκινα, άσπρα, μπλε, πράσινα, κίτρινα, άσπρο, μαύρο κτλ. Το κάθε group που μπορεί να είναι 10, 15, 20, 100, 200, παίρνει οδηγίες από ένα έως πέντε άτομα με τα ακουστικά. Το επόμενο group από ένα άλλο. Όταν ανοίγει αυτό το group υπάρχει ένα τραπέζι από τα καθάρματα. Αυτά που είναι hackers, που είναι α, τρομοκράτες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που είναι οι leaders. Τα group αυτά διασκορπίζονται, γίνονται μίξη με άλλα γκρουπ. Τις περισσότερες φορές αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν δεν ξέρουν τα άλλα γκρουπ. Και είναι και φορές ανάμεσα σε όλο αυτόν τον κόσμο που δεν ξέρουν ότι οι άλλοι που συμμετέχουν συμμετέχουν στο ίδιο πράγμα με διαφορετικό τρόπο. Είναι δηλαδή σαν να έχεις προετοιμάσει μια ομάδα ανθρώπων και να τους πεις εσύ θα πας απέναντι, εσύ θα πας εκεί, εσύ θα πας με τους άλλους, εσύ θα πας εκεί. Οι άλλοι έχουν συνδεθεί με την πυραμίδα με κάποιους που τους δίνουν οδηγίες από αλλού. Αυτή είναι μια μικρή αλυσίδα να σας πω πως χτίζουν αυτό που κάνουν και μετακινούν όλη αυτή τη μάζα. Σας φαίνεται κουφό, απίστευτο. Θα δείτε παρακάτω τα βίντεο και θα καταλάβετε σα σαφοράει αυτό και βέβαια σας αφορά και ξέρετε γιατί. Είτε εγώ συνεχίσω να ζω, να υπάρχω είτε όχι, τα επόμενα χρόνια θα δημιουργηθούν, έχουν ήδη δημιουργηθεί και άλλοι ανθρώποι. Εκεί μέσα είναι και τα λεγόμενα σε εισαγωγικά εμ, τα λεγόμενα μουνιά, δηλαδή γυναίκες οι οποίες όταν κινούνται και έχει σχηματιστεί μια τεράστια δύναμη στο μουνί τους, κουβαλάνε, κόκκινα καθάρματα μαζί τους, τους οποίους και πολλές φορές δεν τους ξέρουν, αλλά τους συνδυάζουν με το θύμα που βρίσκεται στην Artificial Intelligence τρομοκρατίας και κάνουν ένα κάρο ειδών deals με γνώμονα τα ηλεκτρονικά, τα οποία έχουν μια secure σύνδεση, άσπαστη, εφόσον υπάρχει διαφθορά και δεν τις πάνε, με το δορυφόρο. Ανταλλάσσουν τρομοκρατία, χτίζουν δηλαδή, χτίζουν ένα πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια που αφορά τη ζωή μας. Το έχω πει και το ξαναλέω, είμαι ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που ξέρω, ένας από τους πρώτους που ξέρω για τα επόμενα 14 με 18 χρόνια, τι θα κάνουν, πώς θα δουλέψουν, ποιοι είναι οι στόχοι, ποιου πολέμους, ποια τρομοκρατικά χτυπήματα και τα πάντα. Θα μου πεις, το λέω αυτό γιατί θέλω να... Α, όπως το λένε, να ευλογήσω τα γένια μου ή να α, πω ότι σώστε με ή τίποτα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, αυτή ήταν χρόνια και αν έχω πάρει αξία την έχω πάρει από το Θεό μου, από τον εαυτό μου και ενδεχομένως σε κάποιους ανθρώπους που με εκτιμούν και τους εκτιμώ. Αυτή είναι όμως μια πραγματικότητα. Φτάνω σε ένα σημείο λοιπόν και σας λέω το ότι έρχονται μετά μέσα σε αυτό το group που είναι τα οχήματα. Τι είναι τα οχήματα. Τα οχήματα είναι εταιρείε στι οποίες χώσανε λεφτά, πήρανε τα αυτοκόλλητα, τις πινακίδες αυτοκινήτων, τα λεωφορεία, τα τρένα, διαφημίσεις, πήρανε τα πάντα και τα βάλανε μέσα σε αυτή τη CPU. Όταν δηλαδή μου εμφανίζεται εμένα ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο ή πολλά αυτοκίνητα, ακόμα και χρώματα, ξεκινάνε πρώτον από το να ανοίγουν μία επί, δείτε τα βίντεό μου, δεύτερον να ενημερώνουν τρομοκράτες καρτέλ ναρκωτικών όπλων τα επόμενα τρομοκρα... τρομοκρατικά χτυπήματα, να δημιουργούν ένα οπτικό κώδικα, δηλαδή να χρησιμοποιούν εμάς ως κεραίες, ως θύματα, να κάνουν τις βρωμοδουλειές τους, ενώ βρισκόμαστε σε ομοιρία και καταστροφή της ζωής μας, και αυτοί να συνεχίζουν να κάνουν deals. Το ίδιο είναι τα σούπερ μάρκετ. Το ίδιο είναι ε, χρώματα που φοράνε άνθρωποι, μπλούζες, άσπρο, μαύρο, κίτρινο, κόκκινο, περισσότερο ένα ολόκληρο ποσοστό, θα μου πεις πώς γίνεται όλα αυτά να α, χρησιμοποιούνται. Τώρα που μιλάω, αν θα δείτε, για άλλη μια φορά... Υπάρχει ένα πορυπολικό για το Θεαθήνε, περνάει ενώ υποτίθεται μιλάω μόνος μου δεν με ακούει κανείς ενώ ξέρουν τα πάντα και η κατάσταση όπως ήταν και στην Ελλάδα ζήσω ή πεθάνω είναι. Δεν πιστεύω κανένα, δεν πίστεψα και ποτέ κανένα γι' αυτό και είμαι ζωντανός και ξέρω 99% ότι έχω δίκιο και ότι κανείς δεν κάνει τίποτα. Έρχεται λοιπόν ένα σημείο και χρησιμοποιούν τα πάντα. Χρησιμοποιούν την αστυνομία, χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, χρησιμοποιούν την κοινωνία, τους ανθρώπους. Τι γίνεται όμως με τα οχήματα. Τα οχήματα κινούνται στα λεγόμενα τέλεια τρίγωνα, δηλαδή έχουν ανθρώπους παντού. Τους πιλότους, τους οδηγούς λεωφορείων, τους ανθρώπους που ανοιγοκλίνουν φανάρια, τα λεγόμενα traffic lights, τις κάμερες στις πόλεις, στα τρένα, στα λεωφορεία. Έχουν ανθρώπους παντού. Χτίζουν δηλαδή ένα πρόγραμμα τρομοκρατίας. Για το τι έκαναν όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα και εδώ, έκαναν χιλιάδες εγγραφές ψηφιακής τρομοκρατίας για τα επόμενα χρόνια. Το λέω για άλλη μια φορά, φανταστείτε ότι από διάλογους και μόνο που θα χρειαζόμουν πάνω από 8 με 10 ανθρώπους να σπάσω αυτούς τους διάλογους, αν θα δείτε στον αέρα έβγαλα ότι πριν από μήνες ακόμα και την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης, στην Κωνσταντινούπολη την, το, της Αγίας Σοφίας όπου έγινε τζαμί αυτό είναι όμως το λιγότερο που σας λέω που και αυτό θεωρείται τρομοκρατία γιατί στερείς το δικαίωμα, το λατρευτικό δικαίωμα ενός έθνους, μιας πίστης, μιας κοινωνίας, μιας ιστορίας να συνεχίζει να υπάρχει. Τα γεγονότα τα βλέπετε στο κοινωνικό μου δίκτυο για το τι τρομοκρατία μιλάμε. Ποια είναι όμως αυτή η δύναμη. Και πώς, γιατί είναι τόσο μεγάλη δύναμη. Τα πρώτα χρόνια που κατέστρεψαν τη ζωή μου, δηλαδή έχασα οικογένεια, είδα τους ίδιους μου τους γονείς να μετατρέπονται σε θηρία, να συμμετέχουν σε απίστευτα βασανιστήρια κτλ. Ενώ ήταν αγαπημένοι μου άνθρωποι και το λέω ε, ε, με τον απλό φυσικό τρόπο που οι περισσότεροι από εσά έχετε φίλου φίλους, γονείς. να ψάχνω Πώς όλη αυτή η δύναμη έχει τέτοια τόση μεγάλη δύναμη. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι μια τεράστια α, επέκταση και αφορά τον δορυφόρο που ξέρουν ότι είναι πραγματικότητα. Δηλαδή οι σεισμοί που κάνουν, η αλλαγή του κλίματος, οι πλημμύρες, η θέρμανση του πλανήτη από την, τον δορυφόρο, η βία με τις α, ακτινοβολίες, με τους βασανισμούς που έχω περιγράψει και τα λοιπά τα αναμφιτεύματα την αλυσίδα συνδέσεων όλων αυτών των εταιριών των αφεντικών που λέω <coughs> σε όλο αυτό αυτό <coughs> 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 δημιουργεί μια δύναμη <coughs> και είναι το απόλυτο χάος η απόλυτη δύναμη κανείς δεν μιλάει και δεν μιλάει γιατί πρώτον είναι το ξέπλυμα χρήματο, δεύτερον είναι οι συμφωνίε και δεύτερον είναι το ότι έχει το μεγαλύτερο νταβάντζι που υπήρξε ποτέ στην κοινωνία του δορυφόρου. Και πάμε μετά στην ενέργεια, πάμε στην πυρηνική, στα εργοστάσια, σε αποθήκε πυρομαχικών, σε καταστάσει και σε πάρα πολλά άλλε και πράγματα. Έρχομαι λοιπόν και αναλύω το εξής Πώ ε, πώς κινούνται όλοι αυτοί. Περπατάω λοιπόν στο δρόμο, είτε έχω κλειστά είτε έχω ανοιχτά τα κινητά μου και οδηγούν, χειραγωγούν μία μάζα έμψυχου και άψυχου υλικού ανθρώπων, οδηγών και οτιδήποτε βρίσκεται στο οπτικό μου πεδίο. Ανταλλάσσουν λοιπόν κώδικες, ανταλλάσσουν πληροφορίε Αυτές οι πληροφορίες είναι καθαρά τρομοκρατία από οτιδήποτε έχει να κάνει με τρομοκρατία στη ζωή μας. Εμείς πάντα θύματα, πάντα όμοιροι, πάντα σε τράφικινγκ, πάντα στη γωνιά, στην απομόνωση. Ακόμα όμως, επειδή μιλάω για μένα και θα πω γιατί λέω είμαστε, θα το ξεκαθαρίσω, όταν έχουμε προσφορές από γυναίκες, από οτιδήποτε, εφόσον επιβίωσα από όλες αυτές τις φρικτές καταστάσεις, αποφασίσανε πια ότι είμαι άντρα. εφόσον πήγα και έκανα πολλές φορές έρωτα του οίκους ανοχής και τα λοιπά, αλλά πάντα δεν σταματάνε να προσφέρουν οι γυναίκες. Αυτές οι γυναίκες είναι γυναίκες τρομοκράτες, είναι βρώμικα μουνιά, είναι γυναίκες οι οποίες έχουν συνδεθεί άμεσα με την τρομοκρατία. Φανταστείτε λοιπόν πόση μεγάλη προέκταση έχει σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ήθος, ο οποίος δεν είναι τρομοκράτης, δεν θέλει να συμμετέχει, βλέπει όλη αυτή τη φρίκη, αγωνίζεται για το καλό α, της ελευθερίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, αγωνίζεται για να σταματήσει και να διαλύσει όλος αυτός ο πόλεμος και να όλα αυτά τα καθάρματα να οδηγηθούν μια μέρα στην α, α, δικαιοσύνη. Εδώ λοιπόν για άλλη μια φορά σας λέω ότι ήρθε ο κορονοϊός, ο COVID-19, να μπλοκάρει τα πάντα και να δημιουργήσει μια πίστευτη σύψη και ένα απόστημα στην κοινωνία και βλέπετε τα παραδείγματα. Αυτά λοιπόν τα group κινούνται μαζί με μένα. Τι συμβαίνει όμως όταν εγώ κινούμε πέρα από αυτά που σας είπα. Συμβαίνει το ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα συμβόλαιο να μην μιλήσουν, να μην πούνε τίποτα. Ακόμα όμως και όταν μιλάνε, μιλάνε σε μένα κάποιοι. Και όταν μιλάνε το κάνουν γιατί θέλουν να δείξουν ότι το παρόν τους στην παρουσία μου κάπου συνεχίζει και μου δίνει δύναμη να συνεχίζω να κάνω αυτό που κάνω, να αγωνίζομαι δηλαδή για την ύπαρξή μου, την ελευθερία μου, τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Όμως, είμαι σίγουρος και από τις πληροφορίες και τις αποδείξεις που έχω ότι έχουν δημιουργήσει εξ αρχής δύο γκρουπ αυτό το οποίο δημιουργεί καθαρή τρομοκρατία και αυτό το οποίο είναι στο θετικό κομμάτι το οποίο υποτίθεται νομίζω ότι βοηθάει αυτά τα γκρουπ είναι χιλιάδες άνθρωποι τα έχουν βάλει μαζί και όταν έρθει η στιγμή θα τα μιξάρουν και θα τα κάνουν ένα πράγμα. Είναι λίγοι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή καθαρά έχουν καταλάβει τι γίνεται και ξέρω επίσης από πληροφορίες τις οποίες έχω σπάσει, έχω α, αναλύσει το ότι τους έχουν πει θα του μιλάτε τώρα με καλά λόγια, θα κάνετε αυτό, θα του δίνετε κουράγιο κτλ. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά, υπάρχει γιατί θέλω να συνεχίσει το παιχνίδι που γίνεται. Φτάνω λοιπόν σε ένα σημείο και σας λέω το ότι η αγωνία μου όλα αυτά τα χρόνια ήταν να μάθω ή να δω αν υπάρχουν σε όλο τον κόσμο άνθρωποι οι οποίοι είναι στο δικό μου σημείο. Και τελικά υπάρχουν. Όχι τόσο πολύ, λιγότερο. Στα άρχισα να παγιδεύουν κάποια παιδιά. Σήμερα, σχεδόν οπουδήποτε δείτε βίντεο τα οποία γράφει στο κανάλι του YouTube και τα λοιπά ή σε αλλού και γράφει 4 κάπα από πόλεις όπως Βοστόνη, ε, γενικά Αμερική, Κούβα, ε, Ισραήλ, ε, σε λίγο θα είναι Ελλάδα, ε, Καναδά, σχεδόν παντού. Είναι μία ομάδα ανθρώπων οι οποίοι εν μέρη βρίσκονται στο ίδιο κομμάτι με μένα. Ανέλησα κάποια δεδομένα, σκέφτηκα και είπα το εξής. Είδα τα βίντεο καταρχήν να ξέρω το ότι μιλάω εκ του αληθές και ότι δεν είναι που ποτέ δεν ήταν κάτι της φαντασίας μου και τα λοιπά ή ότι τα έχω παίξει. Στην αρχή όταν ένας άνθρωπος βρεθεί σε αυτά τα στάδια, αν δεν έχει λογική, αν δεν έχει βάση, αν δεν έχει δύναμη, ε, νομίζεις ότι τα έχει χάσει, δεν είναι μόνο η ψυχολογική βία, δεν είναι τα βασανιστήρια που σε επιβάλλουν, δεν είναι το ότι ο αλλάζει όλο αυτό γύρω σου, δεν είναι ο θόρυβος, δεν είναι η μάζα, δεν είναι τα πράγματα. Είναι το ότι βρίσκεσαι από τη μία μέρα στην άλλη, σταδιακά σε καταστάσεις που η ζωή σου πια αντιλαμβάνει ότι είσαι εγκλωβισμένο σε ένα σύστημα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις εφόσον είσαι ένα δυνατό μυαλό και άνθρωπος να αναλύσεις τι συμβαίνει, τι γίνεται. Ε, Ποιε είναι οι ρίζε του, οι αλυσίδε, η δύναμη, ε, τι θέλουν να κάνουν, γιατί το κάνουν, γιατί είσαι εγκλωβισμένο, Όλα αυτά λοιπόν μπήκανε σαν να δούλεψα μόνο μου χρόνια για να καταλάβω πώ λειτουργούν και τι κάνουν. Αλλιώ από τη μια μέρα στην άλλη, αν δεν έχει δύναμη, τα παίζει, σε α, καθαρίζουν, σε δολοφονούν, εξαρτάται και τελείωσε. Πάρα πολλοί κόσμος Πάρα, πολλοί, πάρα πολλά παιδιά έχουν δολοφονηθεί στο ίδιο στάδιο με μένα, Άλλα τρελάθηκαν. Άντρε και γυναίκε τα έχουν πετάξει μέσα σε ψυχιατρία, μέσα στη θάλασσα, τα έχουν θάψει. Και πιστέψτε με, τα λόγια μου είναι φρικτά, αλλά είναι πραγματικότητα. Έχω πει διάφορα άλλα θέματα. Έτσι λοιπόν, έρχεται ένα σημείο όπου ξαφνικά ανακαλύπτω ότι άνθρωποι από άλλε πόλεις, τα λεγόμενα. 4K βίντεο τα οποία έχουμε ένα κώδικα επικοινωνίας πια μεταξύ μας ανέλησα το 4, το K και τα λοιπά δεν υπάρχει λόγος να σας τα πω γιατί τα κρατώ εσωτερικά όσο μπορώ πάντως είναι άνθρωποι που έχουν βρεθεί στο ίδιο σημείο στην αρχή λοιπόν είπα να εξετάσω τα βίντεο αυτά να δω τι γίνεται, να ακούσω αν δείτε τα βίντεο λοιπόν που ποστάρω από Κούβα, από Βοστόνια, από Καναδά, από Ιαπωνία σε λίγο, παντού, θα το κάνουν παντού, Σκοτία, θα δείτε ότι την ώρα που πλησιάζει το άτομο που κρατάει κάμερα, είτε είναι κινητό, είτε είναι φωτογραφική μηχανή, είτε είναι βιντεοκάμερα, είτε είναι οτιδήποτε, μαζί τον ακολουθούν κάποια άτομα, μαζί και οχήματα είναι αφύσικο μέσα σε αυτές τις πόλεις όλοι αυτοί οι άνθρωποι να έχουν προετοιμαστεί πριν, δηλαδή να τους έχουν πει με αυτό τον άνθρωπο κινηθείτε όπως κινείται στην κάθε γωνιά στο δρόμο, πηγαίνετε, πείτε και κάντε αυτά.